Φίλε, σε αυτό το βίντεο, βασικά καταρχήν χαίρεται Αλάνια. Σε αυτό το βίντεο έγινε η ίδια μαλακία που είχε γίνει στο άλλο το βίντεο με τον σταθμάρχη που είχαν δει Reality 2. Είναι η 18η φορά που το τραβάω, νομίζω, το παρόν βίντεο. Και αν κρίνω ότι εκείνο εκεί το βίντεο το είχα τραβήξει 21 φορές, θα χρειαστεί να το δοκιμάσω άλλες 3. Λοιπόν, μιας και είναι trending topic να πούμε τα όλα περί αστυνομίας και αστυνομική βία και τέτοια, θα μιλήσουμε λίγο περί του θέματος. Επίσης, μικρή παρένθεση, αυτό το βίντεο θα ξενερώσει και αναρχάκια και φασιστάκια, okay. Γιατί ας πούμε ότι γενικά έχω μάθει να προσεγγίζω τα πάντα με αντικειμενικότητα, okay. Για μένα αντικειμενικότητα είναι ένα γιγάντιο σφυρί, το οποίο το πιάνω, βάζω τον μπούτσο μου πάνω σε ένα τραπέζι, τον κοπανάω, το θεωρώ αυναρισμό, βλέπεις, και μετά σηκώνω το σφυρί όπως είναι πάνω με τα φλόκια μου και τον κάνω στροφές γύρω γύρω και τα γαμά όλα. Δες αυτό το βίντεο με, από μια ουδέτερη σκοπιά, δες το με καθαρό μυαλό και άσε λίγο στην άκρη τα πιστεύω σου και ό,τι μαλακία πιστεύεις και απλά δες ποια είναι η αλήθεια, okay. Η αλήθεια είναι αυτά που θα πω εδώ πέρα. Ακούγεται λίγο απόλυτο, αλλά είναι. Και αλήθεια είναι και απόλυτο είναι. Λοιπόν, καταρχήν, έχω ακούσει άτομα να λένε ότι δεν χρειαζόμαστε αστυνομία γιατί όλοι ξέρουμε τι είναι το σωστό και μπορούμε να το επιβάλλουμε ένα στον άλλον κλπ. Παρένθεση. Αυτό άκουσα να το λέει άτομο το οποίο είναι αγοράκι, φεμινιστάκι ή παύλα αναρχάκι. Από εκεί κόψε εγκέφαλο. Δηλαδή, το ότι είναι αναρχικός δεν με πειράζει, γιατί και εγώ και δεν είμαι ακριβώς στο κέντρο, κλείνω λίγο προς την αναρχία. Αλλά και μόνο που είσαι αγοράκι, φεμινιστάκι, φεμινιστής, αρσενικός άνθρωπος δηλαδή, από εκεί κόψε τι εγκέφαλο κουβαλάς, ρε φίλε. Τέλος πάντων, το point είναι ότι πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση, διότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ικανοί να προστατέψουν τον εαυτό τους. Κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ αδύναμοι σωματικά για να προστατέψουν τον εαυτό τους και κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ αδύναμοι ψυχικά για να προστατέψουν τον εαυτό τους. Έχει άτομο που είναι τόσο καλός, καλόψυχος, ρε φίλε, που αν πάνε να το ασκήσουν βία, δεν θέλει να ασκήσει βία για να αμυνθεί. Το καταλαβαίνεις αυτό. Άλλος και να θέλει να ασκήσει δεν μπορεί. Okay. Δεν είναι ικανός να παλέψει. Okay. Τέτοια άτομα, αν δεν υπήρχε αστυνομία, κάθε μέρα θα τους γαμούσανε, θα τους κλέβανε, θα τους φτύνανε και θα τους κατουρούσαν έτσι για έξτρα μαγιά, ρε μαλάκα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να είναι δουλειά του να προστατέψει τον αδύναμο. Και σε περίπτωση που με λες ότι κάτσε ρε φίλε, όχι, περίμενε, αυτό άμα το δουν γύρω του ότι είναι αδύναμος και δεν μπορεί να προστατευτεί, θα τον προστατεύουν αυτοί. Φίλε, αν μια μέρα έρθει κάποιος έξτρα μάγκας και θέλει να τον κλέψει, γαμίσει, κατουρίσει, κανένας δεν θα ασχοληθεί. Όλοι θα κάνουν στραβά μάτια ότι δεν είδανε ότι ένας μάγκας γάμαει τον αδύναμο της γειτονιάς, γιατί δεν θέλουν να κινδυνεύσουν. Κατάλαβες. Γιατί πάντα ο άνθρωπος κοιτάει πρώτα τον κόλο του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και πρέπει, επαναλαμβάνω, να είναι κάποιο η δουλειά να γίνεται το σωστό, να τηρείται το σωστό, να υπάρχει μια τάξη. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να προστατεύει τον πολίτη. Και δεν λέω ότι η δουλειά του μπάτσου είναι αυτή στην Ελλάδα. Η δουλειά του αστυνομικού, αν θες, είναι αυτή στην Ελλάδα. Γιατί αν ψάξεις, στην προηγούμενη λήψη το είχα πει κιόλας, αλλά τώρα μην κάθομαι να το λέω, απλά Google το δεν είναι κάτι. Αν ψάξεις τον όρκο του αστυνομικού, εκεί μέσα δεν αναφέρει τίποτα απολύτως για την προστασία του πολίτη. Okay. Δεν είναι αυτή η δουλειά του αστυνομικού, από ό,τι φαίνεται. Αλλά θα έπρεπε να ήταν και θα μπορούσε να ήταν. Okay. Και δεν είναι ότι επειδή δεν είναι okay να εξαφανιστεί η αστυνομία. Όχι, μπορεί να αλλάξει. Συμφωνώ ότι η αστυνομία δεν είναι σωστή στην Ελλάδα, όπως δεν είναι σωστή και σε πολλές χώρες, αλλά η πλήρης έλλειψή της δεν είναι η λύση. Okay. Μετά κάτι άλλο που ακούω από την άλλη μεριά, από τα φασιστάκια, είναι το ότι... Βασικά σήμερα κιόλας συγκεκριμένα, ο αναρχικός της συζήτησης μπορεί να δει αυτό το βίντεο, γράψει κάτω στα σχόλια άμα το είδες. Δεν ξέρω αν προλήθεις ακόμα το κανάλι. Μιλούσαν αναρχικός με φασίστα, εννοείται στα σχόλια στο YouTube, και αναφέρει το φασιστάκι ότι να, εντάξει, έχεις δει ποτέ να βαράνε, ας πούμε, κανέναν αθώο? Και πρόσεξε, δεν σε λέω ότι αν το βάρεσαν παραπάνω από ό,τι πρέπει ή από ό,τι αξίζει. Απλά σε λέω αν έχουν βαρέσει ποτέ κάποιον 100% αθώο. Και θα σε πω ότι ναι, έχουν βαρέσει κάποιον 100% αθώο. Δεν θα μπω καν στο θέμα του ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Χασικλής είναι 100% αθώος. Γιατί είναι 100% αθώος? Γιατί ο νόμος που λέει να απαγορεύεται το χασίσι είναι για τον Μπούτσο. Δεν θα σε μάθω τώρα ιστορία το γιατί υπάρχει και πώς υπάρχει και τι υπάρχει και τέτοια, αλλά απλά ας πούμε ότι αν το αλκοόλ είναι νόμιμο, θα πρέπει να είναι και το χασίσι νόμιμο. Εφόσον δεν είναι, δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνει χασίσι θα γίνει στόχο για σφαλιάρες από κολόμπατσους, γιατί επειδή εντάξει παραβαίνει έναν νόμο. Αλλά οκ, okay, έστω να στο δώσω και αυτό, έστω ότι οι χασικλίδες είναι εγκληματίες. Άντε έστω. Πάλι, αν ένας μπάτσος έχει ξυπνήσει στραβά,
Δεν τον πήρε τσιμπούκι η γυναίκα του το πρωί, ρε φίλε. Έχει ξυπνήσει άσχημα, ξέρω εγώ. Δεν άδειασε τα παπαράκια του, να πούμε. Και βγήκε εξοβιδωμένο και ψάχνει να πουλήσει τρελά. Μπορεί να έρθει σε εσένα και φασιστάκο να σε θάρθει στα αρχίδια του. Χαίστηκε άμα εσύ είσαι μαζί του ή όχι. Είναι πολύ μάγκα για να ασχοληθεί με το ότι είσαι με τη μεριά του, κατάλαβε. Να έρθει σε σένα και να σε πει να σε πω λίγο, ρε. Σκύψε λίγο το κεφάλι γιατί έχω νεύρα. Και άμα δεν το σκύψει, να φας μπάτσα. Γιατί μπορεί. Κατάλαβε. Μπορεί. Κόβω το μπούτσο μου από τη ρίζα ότι υπάρχουν άτομα που έχουν γίνει μπάτσι συγκεκριμένα για να πουλάνε τρέλα εκ του ασφαλούς. Για να κυκλοφορούν εμόπλο εδώ πέρα με ένα ραβδί, με μια στολή. Και άμα γίνει και μαλακιά, να του υποστηρίξει και ο νόμος. Υπάρχουν τέτοια άτομα. Okay. Και μην μπερδεύετε πράγματα, δηλαδή το ότι ο άλλος έχει άσχημα μούτρα και φοράει μαύρα ρούχα και βλέπετε να το βαράνε μπάτσι, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι έκανε μαλακία απαραίτητα. Μπορεί να το βαράνε επειδή ξέρουν ότι εσύ που θα περάσεις και θα δεις να το βαράνε, θα τον δεις με μαύρα ρούχα και άσχημα μούτρα και θα πεις: α, αυτό έχει κάνει μαλακία σίγουρα. Δεν είναι απαραίτητο να έχει κάνει μαλακία, απλά ξέρουν ότι αν βαρέσουν συγκεκριμένα αυτόν, εσύ θα νομίζει ότι έχει κάνει μαλακία επειδή έχει συγκεκριμένο παρουσιαστικό. Λες και όποιος έχει περίεργα μούτρα, ας πούμε, είναι κακός. Γιατί βλέπεις το Hollywood πολύ κακοί έχουν άσχημα μούτρα και έχει κολλήσει η μαλακία στο κεφάλι σου ότι ένα εντάξει, όποιος έχει άσχημα μούτρα είναι κολόπεδο, εντάξει. Άμα δεν ήταν κολόπεδο θα είχε πιο ωραία μούτρα. Δεν λειτουργεί έτσι, σύνελθε. Δεν λειτουργεί έτσι. Μετά κάτι άλλο που αναφέρουν φασιστάκια συχνά είναι ότι ανά δεν είναι όλοι αστυνομικοί οι ίδιοι. Όπου. Πιέρω πολύ ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά και γι' αυτό σου έχω ένα επιχείρημα. Εφόσον δεν είναι όλοι οι ίδιοι, γιατί δεν μπορούνε αυτή η πλειονότητα των μπάτσων που είναι καλή, που δεν αμφιβάλλω να σου πω την αλήθεια, γιατί άμα οι πιο πολλοί αστυνομικοί ήταν μπάτσι, θα είχε γίνει εμφύλιος ήδη, φίλε. Θα έχει γίνει μεγάλη μαλακία. Τέλος πάντων, γιατί δεν μπορούν απλά οι σωστοί μπάτσι να βάλουν χέρι, οι αστυνομικοί μάλλον, να βάλουν χέρι στους κολόμπατσους. Okay. Εσύ που είσαι ο σωστός αστυνομικός. Δεν έχεις ρε μαλάκα τον εγωισμό να πεις ότι κάτσε ρε φίλε. Εσύ γιατί είσαι μπάτσος. Εσύ γιατί βαράς αθώους και μετά μας βρίζουν τις μάνες όλους μαζί. Κατάλαβες. Γιατί υπάρχει το all cops are bastards. Γιατί εσύ δίνεις πάτημα για να υπάρχει. Βάλ του χέρι. Εγκληματίας είναι. Βαράει αθώους. Βάλ του χέρι. Τι είναι πιο αρχιδάτος από σένα. Δες τον εγωισμό σου ρε μαλάκα. Αυτό το πράγμα δες τον πληγώνει ρε. Να του βάλεις ένα χέρι ρε μαλάκα για τον πολίτη που υποτίθεται προστατεύεις. Ή μήπως μπροστά του δεν έχεις τα αρχίδια να του βάλεις χέρι. Όταν είστε τρεις δίας, τέσσερις πόσοι είστε. Και ο ένας βαράει κάποιον, οι άλλοι τρεις, γιατί δεν τους χωρίζετε. Και με τη βία μα χρειάζεται για να προστατέψεις έναν αθώο πολίτη που δεν πήγε να βαρέσει. Γιατί δεν το κάνεις. Η δουλειά σου δεν είναι να προστατεύεις τον πολίτη ρε μαλάκα. Γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς είστε άνθρωποι. Το ξέρω ότι. Πολλοί από εσάς είστε άνθρωποι. Και απλά ας πούμε ότι μπήκατε λίγο στο λάθος επάγγελμα, όπου εδώ καταλήγω και στην τελευταία μου παράγραφο. Δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν ή μετά στην προηγούμενη λήψη του βιντεού. Ένα χαζοαναρχάκι, παύλα φεμινιστάκι, αγοράκι να πούμε, είχε αναφέρει ότι εντάξει, για να πάει ο άλλος να γίνει αστυνομικός, ας πούμε, λογικά μπαστάρδι είναι. Θέλει να βαράει αθώους. Εντάξει, για να μπει και στο επάγγελμα, είναι γαμημένο παιδί. Άκουσε με λίγο. Καταρχήν, έχεις στο μυαλό σου ότι ο άλλος δεν έχει ούτε τις ίδιες παρέες με σένα, ούτε μπαίνει στα ίδια blogs και στα ίδια YouTube κανάλια με εσένα. Γενικότερα, δεν έχει τέτοια ερεθίσματα στο ίντερνετ με εσένα. Και σε περίπτωση που έχεις ερεθίσματα και στην πραγματική ζωή, αν και αμφιβάλλω, ακόμη και αν έχεις ερεθίσματα στην πραγματική ζωή, τέλος πάντων, ο μπάτσος αυτός, ο αστυνομικός αυτός, δεν έχει τα ίδια ερεθίσματα με εσένα. Ο αστυνομικός, όταν αποφασίζει να γίνει αστυνομικός, είναι 16, 17, 18 χρονών παιδάκι, πόσο το μπούτσο είναι, και αποφασίζει απλά να μπει στην πιο προσιτή και σίγουρη και ξεκούραστη δουλειά που υπάρχει στην Ελλάδα. Okay. Σε μια χώρα όπου τίποτα δεν είναι σίγουρο οικονομικά, επαγγελματικά κλπ. Και όπου μπορεί, κατά ψέματα μπορεί και να πεινάσεις λίγο, έτσι. Η δουλειά του μπάτσου είναι ξεκούραστη, ακίνδυνη σε σχέση με άλλες δουλειές, γιατί οι οικολογικές φορές παρά λίγο να πεθάνω σε δουλειά, τέλος πάντων, και σίγουρα λεφτά ρε φίλε, okay, το δέλεαρ είναι μεγάλο για να μπορέσει το κράτος να πείσει άτομα να γίνουν αστυνομικοί, okay. Και ούτε η περιγραφή του επαγγέλματος αστυνομικού λέει θα είσαι ο γαμιάς του κράτους και θα γαμάς αθώους. Όχι, αυτός πάει εκεί πέρα απλά για να είναι το όργανο της τάξης να τηρούνται οι νόμοι και λοιπά, να προστατεύει τον πολίτη ή ό,τι μαλακία μπορεί να νομίζει ότι είναι η αστυνομία. Και επειδή θα έχει σίγουρα λεφτά και ξεκούραστη δουλειά και τέτοια, αντί να χρειάζεται, δηλαδή προτιμάει να είναι μπάτσος για 1000 ευρώ παρά να γαμνείται στα χαμαλίγια για 700 ευρώ.
9 ώρες την ημέρα και 8 ώρες την ημέρα και 12 ώρες την ημέρα και δεν ξέρω και εγώ πώς το μπούτσο ώρες την ημέρα. Κατάλαβες. Και όταν φτάσει στην αστυνομία και συνειδητοποιήσει ότι τελικά δεν είναι όπως νόμιζε, έτσι. Εκεί πέρα είναι πολύ αργά για πισωγυρίσματα, φίλε. Εκεί πέρα απλά θα συνεχίσει να είναι μπάτσος, απλά χωρίς να βαράει τον πολίτη. Γιατί δεν είναι ότι όποτε βγαίνουν οι μπάτσοι έξω είναι ο ρουφιάνος στη γωνία, ο συνάδελφος παύλα προϊστάμενος που βλέπει αν βαράνε και άμα δεν βαράνε θα τους κόψει το μισθό. Καταλάβες. Οι μπάτσοι που βαράνε, φίλε, λίγο πολύ θέλουν να βαράνε, δεν είναι υποχρεωτικό. Και επίσης αμφιβάλλω αν υπάρχει όντως αυτός ο προϊστάμενος παύλα ρουφιάνος στη γωνία που βλέπει αν βαράνε ή δεν βαράνε, ας πούμε. Αμφιβάλλω αν μπορεί να ξεχωρίσει έτσι πως έχουν εκλεγμένα πρόσωπα, ρε φίλε, ποιος είναι ποιος, για να ξέρει ποιο θα ρουφιανέψει ότι δεν βάρεσε τον πολίτη στον άλλο τον προϊστάμενο από πάνω, ας πούμε, κατάλαβες. Γενικότερα, φίλε, πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Πρέπει, ας πούμε, ότι πρέπει η αστυνομία να αρχίσει να εκτελεί τον σκοπό για τον οποίο υποτίθεται ότι υπάρχει, που είναι η προστασία του νόμου. Να ξεκινήσει να κυνηγάει κανέναν κανονικό εγκληματία αντί να κυνηγάνε γραφιτάδες και χαζικλίδες και τέτοια. Έχει άτομα, φίλε, που δεν έχουν βγάλει ποτέ νόμιμο ευρώ, είναι πλούσιοι και δεν έχουν κάνει ούτε μια μέρα φυλακή. Και τους κλάνε τα αρχίδια, και οκ, okay, κλάσε τους τα αρχίδια, αφήστε τους να κάνουν business, αλλά μην κυνηγάτε αθώο κόσμο, ρε φίλε. Άμα για κάθε μπάτσο που είχε έρθει και πήγαινε να πουλήσει τρέλα, έπαιρνε ένα ευρώ. Τώρα, ρε μαλάκα, ο Bill Gates θα ήταν πουτάνα μου, ρε μαλάκα. Και ξέρεις γιατί με πουλάνε τρελά, τι, επειδή είμαι μαλακισμένο, ε? Όχι. Επειδή είμαι μικρός όμως, ρε φίλε. Οπότε με βλέπουνε, γελώνουν, αυτό εδώ μας παίρνουν να πουλήσουμε τρέλα. Καταλάβες. Και αναγκάζομαι να τους μιλάω αντρίκια και κάποια μέρα θα βρω τον πελά μου, ρε μαλάκα. Καταλάβες. Γιατί, επειδή με μίλησαν άσχημα και είπα μην με μιλάς άσχημα. Γι' αυτό. Όχι, δεν είμαι πολύ μάγκας και από εδώ και από εκεί και σου ξουμουξου μανταλάκια. Αν έρχεσαι ρε μαλάκα στη γειτονιά μου, στη γειτονιά μου ρε μαλάκα, και ψάχνεσαι να ανοίξεις φασαρία μαζί μου για έναν λόγο που δεν είναι λόγος για φασαρία, δεν είναι λόγος ούτε να με κοιτάξεις τα μάτια, okay. Που άμα ρε μαλάκα κάνω σειρά βιντεών με σκηνικά που έχω ζήσει εγώ προσωπικά με μπάτσους, okay. Εγώ που δεν έχω ενοχλήσει άνθρωπο μια ζωή, άμα σε κάνω βίντεο, σειρά βιντεών με σκηνικά που έχω ζήσει με μπάτσους, θα ασχολούμαι από εδώ και πέρα μόνο με αυτό στο κανάλι και δεν θα ξεμείνω ποτέ από βίντεο, ρε μαλάκα. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή να σε πω τι, ότι με έχει τύχει, ρε μαλάκα, να καλέσουν μπάτσους για διατάξεις κινήσεις ησυχίας. Κάτι ανήλικα, τους ήξερα κιόλας, δικά μου άτομα ήτανε, στα 25 μέτρα πιο πέρα, ας πούμε. Εγώ καθόμουν με την κοπέλα μου, καριόλα ήταν, τέλος πάντων κοπέλα μου, ας πούμε, σε κάτι σκαλοπάτια 25 μέτρα πιο μακριά, και όταν ήρθε ο μπάτσος, είδε τους ανήλικους. Είδε μας και λέει για ελάτε και εσείς από εκεί. Το ζευγαράκι ρε μαλάκα. Δεν ήθελε να πουλήσει τρελά μόνο σε 6, ήθελε να πουλήσει 8, εκ των οποίων η μία κοπέλα. Καταλήξαμε να μιλήσουμε λίγο διαφορετικά από ό,τι πρέπει, γιατί ψαχνόταν ρε μαλάκα. Ψαχνόταν να με βγάλει φλόρο μέσα στην κοπέλα μου, ρε φίλε. Κατάλαβες. Να έχει τύχει άλλο για μαλακία που κάνει άλλο να με κολλήσει η μούτρα. Να με κολλήσει η μούτρα και να έχω τείχο που πίσω μου και να μην έχω που να πάω. Και ευτυχώς δεν σήκωσε χέρι, γιατί άμα σήκωνε χέρι θα σήκωνα χέρι και τώρα θα ήμασταν γάμισε τα ρε μαλάκα. Για αυτό άμυνα, άντε να εξηγήσω στον δικαστή ότι ρε μαλάκα μάζεψε τους. Μάζεψε τους, τι είναι αυτά που κάνουνε, μάζεψε τους. Άντε να το εξηγήσω σε σένα. Κατάλαβες, χωρίς να φταίω, χωρίς κάτι. Με έχει τύχει να πηγαίνω να περάσω το δρόμο ρε μαλάκα και να αγκαζώνει μπάτσος ρε μαλάκα για να με πατήσει ρε μαλάκα. Τέλος, για να με πατήσει, όχι, το κάνει για τρολάρισμα, αλλά γαμώ το σπίτι του ρε μαλάκα. Κατάλαβες. Με έχει τύχει ρε μαλάκα μετά από τη δουλειά, μετά από 9 ώρες χαμαλίκι, να βγαίνω να πηγαίνω στο περίπτερο ή μη γυμνώ στη μέση και πάνω γιατί στα αρχίδια μου, ας πούμε, και να είμαι με το Red Bull έτσι. Αγόρασα Red Bull, ξέρεις, για τον υδατάνθρακα πιο πολύ, γιατί η καφέινη δεν με πιάνει από ό,τι κατάλαβες σε άλλο βίντεο. Και όπως πίνω, να περνάει η Δίας από μπροστά και ο συνοδηγός να με κοιτάει έτσι μέσα στα μάτια. Κεφάλι πίσω γύρισε έτσι, με είχαν περάσει κοντά στο αφιάνο του να σπάσει ρε μαλάκα. Γιατί μάγκας έτσι, με βλέπει χωρίς μπλούζα, σου λέει κάτσε, περίμενε. Εγώ γιατί κάρφωνα αναβολικά στον κόλο μου και αυτός είναι πιο γυμνασμένος από μένα, πώς θα τον κοιτάξω στα μάτια. Ευτυχώς δεν έκανε τον μπροστά, για σταμάτα λίγο, εκείνος με κοιτάει πολύ, για πάμε λίγο να τον δείρουμε. Μαλάκες, συνέλθετε. Γενικότερα το όλο point είναι λίγο να μαθευτεί η αλήθεια του τι παίζει γενικότερα, το τι είναι ή τι δεν είναι αστυνομία και το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να είναι αστυνομία. Για να μπορέσουν να γίνουν κάποιες αλλαγές, να σου το πω έτσι, για να γίνει αυτό που πρέπει η αστυνομία. Και ούτε αναρχούλιδες, ούτε φασισμούλιδες, ούτε για να το βαρέσανε κάτι θα έκανε λάθος, ούτε όλοι οι μπάτσοι είναι μπάστερδες, ούτε αυτά είναι πίπες. Okay. Η αλήθεια είναι αυτά που σου είπα σε αυτό το βίντεο. Okay. Το αν θα γίνουν ποτέ ή αν συμφέρει να γίνουν ποτέ, αυτό είναι άλλο θέμα.
Απλά μην είστε απόλυτοι. Μην είστε ούτε full δεξιά, ούτε full αριστερά. Γιατί η αλήθεια πάντα είναι κάπου πιο προς τη μέση. Δεν είναι ούτε πολύ αριστερά, ούτε πολύ δεξιά. Οκ. Γεια σας.